Πάτησες play σε αυτό εδώ το βίντεο, καλά να πάθεις, είμαι η Ελένη και καλώς όρισες στο κανάλι μου και σε ένα ακόμα βιντεάκι, όπου σήμερα μετά από πάρα πολύ καιρό έχουμε make-up tutorial με ολοκένουργια προϊόντα, φρέσκα λανσαρίσματα, νέες κυκλοφορίες που σου έδειξα στο πρώτο τελευταίο haul. Είμαι εδώ για να σου κάνω αυτό εδώ το matcha latte make-up, γιατί άμα δεν ακολουθείς το trend, που πας βρε καραμήτρο. Όχι, δεν είμαι τέτοια και το ξέρεις, αλλά αυτό το trend μου άρεσε πάρα πολύ. Μ' άρεσε και η ονομασία του. Ξεκάθαρο θύμα του marketing κι εγώ και έλα να κάνω και εσένα θύμα αυτού του marketing σε αυτό εδώ το βίντεο. Πριν σου αναλύσω όλα τα μυστικά, όλα τα βήματα αυτού εδώ του μακιγιάζ, θέλω να δεις και να κάνεις την εντελώς δωρεάν εγγραφή σου σε αυτό εδώ το κανάλι, η οποία εγγραφή σου ανοίγει το δρόμο για όλα τα βίντεο που θα ακολουθήσουνε. Πατάς και το καμπανάκι και δεν χάνεις κανένα από αυτά, γιατί κάθε φορά που εγώ ανεβάζω βίντεο, ένα τίνκ θα γίνεται στο κινητό σου, μια όμορφη γλυκιά υπενθύμηση για να έρθεις να με παρακολουθήσεις, για να γίνεις και εσύ μέρος σε αυτήν εδώ την όμορφη παρέιτσα, η οποία δεν μένει εδώ, συνεχίζεται σε Instagram και σε TikTok. Τι να σε πω ρε φίλη, δεν μπορώ να ηρεμήσω, είμαι τόσο και φουλ κοινωνική που σε θέλω παντού. Σε θέλω παντού. Οπότε πριν προχωρήσεις, 1, 2, 3, πατάς, ακολουθείς, εγγράφεσαι και πάμε να ξεκινήσουμε. Ναι. Και κάπως έτσι ξεκινάμε με την γυμνή ομή αλήθεια. Που βέβαια το δέρμα μου είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση σε σχέση με το καλοκαίρι, το οποίο καλοκαίρι το δέρμα μου ξέσπασε. Τα είπε όλα. Ό,τι δεν μπορούσα εγώ να πω και ό,τι εγώ ας πούμε κράταγα μέσα μου, τα έλεγε όλο το δέρμα μου. Και για να σου το δώσω έτσι τελείως λιανά. Κοίτα, θα σου περάσω φωτογραφίες τώρα, από εδώ, από εδώ, από εδώ, δεν ξέρω εγώ πού θα τις βάλω, πού θα με βολεύει τώρα με το μοντάζ. Κοίτα σε τι κατάσταση ήταν το δέρμα μου το καλοκαίρι. Κορυφή, σου αρέσει, ε? Κι όμως πέρασα και από αυτό και τώρα είμαι στη φάση που πραγματικά ηρεμεί το δέρμα, δεν έχει μείνει τίποτα σε ενεργία ακμή, εκτός από αυτό εδώ πέρα, πού το, να το. Αυτό εδώ είναι ενεργό, διότι είμαι στις μέρες μου και είναι ένα και μοναδικό. Όλα τα άλλα είναι σημάδια που φεύγουν και αυτά σιγά σιγά. Αλλά μην μείνουμε σε αυτό το κομμάτι, φίλοι μου. Πάμε να κάνουμε μακιγιάζ. Πάμε να βαφτούμε. Πόσο καιρό έχουμε να βαφτούμε μαζί? Είναι καιρός, έτσι. Είναι καιρός. Θα ξεκινήσω με primer του προσώπου. Ολοκένουργια αγορά έρχεται από τα Sephora, το Blur, Smooth and Blur Primer, το οποίο είναι ένα primer. Πρόσεξε με λίγο. Έχει... Οπ, να το. Έβαλα, όχι, εντάξει. Εντάξει, έτσι τα πετάω εγώ τα προϊόντα. Εγώ τα προϊόντα τα πετάω έτσι. Δεν έχει νόημα όλο αυτό τώρα, αλλά τέλος πάντων είναι υπερβολικά πολύ για να πει στο πρόσωπο. Δεν χρειάζεται όλο αυτό. Και το υπόλοιπο θα το πετάξω γιατί δεν έχω και ένα βαζάκι αυτή τη στιγμή εδώ. Και θα κρατήσω απλά αυτή την ποσότητα. Ωραία. Με αυτήν εδώ την ποσότητα θα έρθω και θα περάσω το κέντρο εδώ του προσώπου, αυτό και πήρα λίγο τώρα. Ευτυχώς εδώ έχουμε κρατήσει κάμποσο προϊόν. Μην δίνεις σημασία, σε παρακαλώ. Περνάω επιμένοντας το κέντρο και μετά από το υπόλοιπο πρόσωπο. Πρόσεξε τώρα. Είναι ένα primer. Δεν τα έχω δει καθόλου τα αισθητικά του. Απλά πιστεύω, είμαι σίγουρη ότι έχει ως βάση τη σιλικόνη. Δεν είμαι σίγουρη. Θα το κοιτάξω μετά. Θα μπω μετά να δω τα συστατικά του. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει εδώ γραμμένα συστατικά. Ό,τι και να έχει. Σιλικόνη ξεσιλικόνη. Ειλικρινά θολώνει πόρους. Και αφήνει μία μεταξένια σμούθ επιδερμίδα. Είναι σοκαριστικό. Είναι πάρα πολύ ωραίο πράιμερ. Το έχω μία εβδομάδα στην κατοχή μου και το έχω λιώσει. Το χρησιμοποιώ κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Και θα κάνουμε και τα χείλη μας προετοιμασία. Σήμερα σε έχω σε ολοκένουργια προϊόντα. Το Tinted Lip Oil από την Catrice.
το οποίο έχω επίσης λατρέψει, περιττό να σου πω, γιατί είναι ένα πολύ ελαφρύ λαδάκι χιλιάν και σκέτο το φοράω. Τι κάνει τώρα αυτό? Ενυδατώνει φουλ τα χείλη και ενώ στην αρχή το αισθάνεσαι πολύ γκλώσσι στα χείλη σου, αυτό σιγά σιγά απορροφάται και αφήνει μόνο μία μεταξένια βελούδινη αίσθηση στα χειλάκια. Τέλεια. Και αφήνω λίγο να κάτσει το primer. Το πατάω και λίγο έτσι να μπει καλά στην επιδερμίδα, στους πόρους, να τους γεμίσει, να κάνει τη δουλίτσα του. Όσο εγώ θα σου δείξω τώρα προϊόντα καλοκαιρινά που δεν σου τα έχω δείξει, τα έχω δείξει σε haul, αλλά δεν έχουμε, εκτός δηλαδή από τις τελευταίες αγορές που θα χρησιμοποιήσουμε, από το πιο τελευταίο και πρόσφατο haul, έχω και προϊόντα από προηγούμενα haul που δεν σου έχω δείξει σε εφαρμογή. Ντροπή μου, εσχώς δεν καταλαβαίνω τι κάνεις σε αυτό εδώ το κανάλι. Δεν καταλαβαίνω. Τι κάνεις σε αυτό εδώ το κανάλι. Πάμε να σε δείξω αυτό εδώ. Είναι από την Creed, το Luminous Foundation Pro. Το έχω στην απόχρωση, όχι 12,90 είναι η τιμή. Την απόχρωση θα θέλαμε 30 Warm Beds. Παλιά μου τέχνη κόσκινο. Επέστρεψες πάλι σε αυτό το κανάλι. Τρελό καρναβάλι, δύο μικρά έτσι παμπ θα κάνω, που εγώ ψάχνω τις αποχρώσεις, έτσι, διακαώς, και θα πάρω ένα πινελάκι, δώσε εδώ, αυτή είναι την εταιρεία, τη Μάντζε, από Σιν, σου έχω μιλήσει για αυτήν εγώ την εταιρεία, την αγαπώ και τη λατρεύω, κοίτα τώρα εδώ πόσο υπέροχα έρχεται και κάθεται το foundation. Και στα έχω ξαναπεί εγώ, θα τα ξαναπώ βέβαια, όσο τοποθετώ. Το foundation, αν αρχίσεις να μου κάνεις αυτό, ωραία, δες λίγο. Δες από εδώ. Δες από εδώ. Όχι, κοπέλα. Το foundation τοποθετείται έτσι. Το σμπρώχνεις να μπει στην επιδερμίδα. Δεν το πηγαινοφέρνεις πάνω στην επιδερμίδα. Θέλω λίγο ακόμα, σαν προϊόν. Να βάλω. Η αλήθεια είναι ότι απορροφά λίγο προϊόν, αλλά σαν σφουγγαράκια, πινελάκια, αυτά εδώ της εταιρείας Mandria, έκανα μια έτσι καλή βαρβάτη αγορά, όπως είναι το καλοκαίρι. Το haul το έχω ανεβασμένο στο TikTok, θα τα βρεις όλα εκεί. Και ό,τι πινέλο πήρα, αγάπησα, λάτρεψα πάρα πολλά από τα πινέλα αυτά θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα. Πολύ μ' αρέσει αυτή η εταιρεία στα πινέλα της. Και οικονομικότατα, έτσι θέλει. Δεν δίνεις μία ολόκληρη περιουσία. Τσούκου τσούκου βέβαια δίνεις τη μισή σου περιουσία, γιατί πάρε, καταλαβαίνεις ότι αυτό έχετε, αρχίζει και γίνεται πια υπερκαταναλωτισμός και μετά λες, την έδωσα την περιουσία μου. Εντάξει, εντάξει. Τι θα κάνουμε μαζί μας, θα τα πάρουμε. Εδώ θα τα φάω. Για εδώ δεν τα βγάζουμε. Τα βγάλει κανείς για να τα φάει αλλού. Όχι, τα κρατάς και κάπου. Πού? Δεν ξέρω, εγώ δεν τα κρατάω για κάπου. Όχι. Δεν έχω μακροπρόθεσμα σχέδια έτσι να ξοδέψω, να κρατήσω τα λεφτά να τα φάω κάπου αλλού. Εδώ θα τα φάω, όλη σε αυτή τη ζωή. Ωραία. Με δικαιολόγησα. Το χρήσωσα το χάπι μου. Κοίτα τώρα τι ωραία έχει κάτσει. Θες να σε φέρω πιο κοντά, βεβαίως θες. Δεν θες, έτσι θα κάνουμε μακιγιάζ. Επιμένω εγώ εκεί. Όχι. Όχι. Λοιπόν, εδώ είμαστε πολύ καλύτερα. Θα συνεχίσω εγώ να το πατάω αυτό λίγο έτσι μέσα και θα σε δείξω ένα κονσίλερ που επίσης λατρεύω και θα το καταλάβεις από το πόσο πολύ το έχω ξοδέψει μέσα σε ούτε μήνα. Και θα σε πω ότι μπορεί να το έχω ένα μήνα, αλλά όχι, δεν το έχω μήνα, το έχω... Τέλος πάντων, όσο και αν το έχω, το έχω φάει, το έχω λιώσει. Έρχομαι εδώ, σου είπα για το κονσίλερ, είναι το γνωστό της Maybelline, το Eraser, το 05. Που είναι αυτή εδώ η ροζή απόχρωση που δίνει υπέροχο super extra φως κάτω από τα μάτια. Δεν κάθεται σε λεπτές γραμμές, δεν έρχεται να γίνει κέικι, δεν σπάει εύκολα. Καλά, όλα τα κονσίλερ θα σπάσουν μέσα στη μέρα, δεν σπάει εύκολα μέσα στη μέρα. Σούπερ διάρκεια, έχει πολύ καλή καλλυπτικότητα. Εμένα η απόχρωση με έχει ξετρελάνει. Γιατί δες τι ωραίο φως δίνει. Και ακόμα δεν το έχω πλυντάρει καλά. Πες φίλοι τα νέα σου. Τι γίνεται στη ζωή σου. Πώς πάνε τα πράγματα.
Εσείς που έχετε παιδάκια όλα καλά, ξεκινήσανε με θετικό πρόσημο το σχολείο. Πώς είναι τα πράγματα, γιατί αν αφουγκραστώ λίγο έτσι από το δικό μου, τη δική μου κατάσταση, τη σχολική πραγματικότητα, τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα, ε. Ξέρω, όσες είστε μανούλες, τα παιδάκια σας έχουν συντονιστεί, έχουν μπει στο κλίμα. Τότε ανοίξαν τα σχολεία και δεν είναι πλέον καλοκαίρι. Λίγο δύσκολα τα πράγματα. Τα παιδιά είναι σε ένα παράλληλο σύμπαν, σε ένα αιώνιο καλοκαίρι αισθάνομαι λίγο. Λίγο θες ο καιρός που δεν είναι ότι καλύτερο να είναι Οκτώβρης μήνας και ο καιρός να θυμίζει καλοκαίρι. Δεν μπορείς να το ξεπεράσεις το καλοκαίρι όσο οι θερμοκρασίες. Τώρα λίγο αυτή τη βδομάδα άρχισε να μας δείχνει τα πρώτα του έτσι σημάδια τα φθινοπορεινά. Αλλά κατά τα άλλα ήταν πραγματικά η φάση και όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Αλλά δεν είναι καλοκαίρι. Υποφέρει δασκάλα, δεν ξέρω αν το βλέπεις, βασανίζομαι. Εμείς εδώ πέρα στην πόλη κιόλας της Κατερίνης είχαμε και πέραν τον, του πρώτου τετραημέρου των εκλογών, γιατί εμείς ένα γύρο εκλογών κάναμε, στα καπάκια είχαμε τριήμερο, γιατί 16 Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα γιορτάζαμε την απελευθέρωση της Κατερίνης. Κάπως έτσι εγώ εκμεταλλεύτηκα το δεύτερο τριήμερο, το κόλλησα και με το πρώτο τετραήμερο και όλο έτσι μαζί είπα, θυμάσαι την προηγούμενη Κυριακή που δεν σε ανέβασα βίντεο γιατί σου είπα ότι ριλαξάρω για την πάρτι μου. Φίλοι, δεν ξέρεις πόση ανάγκη το είχα. Δεν ξέρεις πόσο το απόλαυσα που πέραν της δουλειάς, ειλικρινά την προηγούμενη εβδομάδα απλά πήγαινε ερχόμουν στη δουλειά και όλο τον υπόλοιπο χρόνο τον αφιέρωσα για μένα, σε μένα πήγα και Θεσσαλονίκη. Έκανε και τα ψώνια μου, γι' αυτό βλέπεις τα τέτοια. Σε έχω ανεβάσει στο Instagram και στο TikTok ένα μικρό δείγμα από αυτά που ψώνισα, από τα Σεφορά. Σε Ζάρα πήγα. Αχ, και τη βόλτα μου έκανα. Και γενικά τις βόλτες μου έκανα. Φτάνει. Πάμε λίγο να σου δείξω τώρα. Θα προχωρήσω σε αυτό το προϊόν. Αγαπώ. Ναι. Οι τελευταίες μου αγορές ήταν super duper επιτυχημένες. Ολοκένουργια κυκλοφορία από Catrice, ένα cream bronzer ονόματι Melted Sun και εγώ το έχω πάρει στην απόχρωση Beach Babe, το 020. Θα πάρω ένα πινελάκι πάλι από Mange, το 51014, έτσι όλα να στα βλέω. Κορίτσια μου, βουτάω απλώς, κάνω λίγο στο χέρι και έρχομαι εδώ, ξεκινάω από εδώ, εδώ νιώσω και εσύ το κόκαλο και το σβήνω. Τι, το βλέπω, κοίτα εδώ, τι όμορφα μπαίνει μέσα στην επιδερμίδα μου και σβήνει, δεν μπορείς να φανταστείς. Κοίτα εδώ. Είναι πολύ ωραία βουτυρένια υφή. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει, επειδή είναι τόσο βουτυρένια η υφή του, να χάνει σε απόδοση και το βλέπεις και μόνη σου. Δεν χρειάζεται εγώ τώρα αυτά να τα πω και να τα περιγράψω, όταν είναι μπαμ εικόνα μπροστά σου. Κοίτα εδώ, κοίτα. Υπέροχο προϊόν, υπέροχο, έχει φανταστική διάρκεια, γιατί ένα υγρό προϊόν συνήθως, χάνει μέσα στη μέρα την απόδοση του, τη διάρκεια του, διότι απορροφάται πιο εύκολα από το δέρμα, έτσι. Αυτό, εντάξει, σίγουρα θα το σετάρουμε, δεν το αφήνω εγώ έτσι ποτέ, σαν λιπαρή επιδερμίδα θα το ρουφήξω, αλλά σε πληροφορώ, αν είσαι ξηρή επιδερμίδα, μην το σετάρεις καν, κάνε το πείραμα, έτσι και το έχεις πάρει, κάνε το πείραμα και πες σήμερα δεν θα το σετάρω. Ένα πολύ απλό πομ-πομ έτσι, πέρασμα πούδρα στο τελείωμα, όλο το μακιγιάζ όπως θα σου δείξω εγώ μετά στο τέλος. Αλλά μην το σετάρεις χωριστά με πουδρένιο μπρόντζερ και τα λοιπά. Άστο να δεις τη διάρκεια του. Εγώ πιστεύω ότι δεν. Κοίτα τώρα εδώ, τι ωραία. Ένα με την επιδερμίδα μου. Αυτό καλέ, είναι σαν να γεννήθηκα εγώ έτσι. Το βλέπεις. Και εγώ έτσι αισθάνομαι. Πρόσεξε, θα πάρω και αυτό εδώ πέρα. Ή αυτό, όχι αυτό. Και αυτό εδώ είναι από το ΣΥΝ, δεν είναι της εταιρείας Mange τέλος πάντων. Δες όμως το βουρτσάκι του. Είναι το αυτό. Μην. Το λεξιλόγιο δεν είναι πολύ πλούσιο. Και θα έρθω να κάνω κόντρου στη μύτη. Πολύ απλά φέρνω από εδώ. Ενώνω φρύδι και κατεβάζω και δες
Και ακόμα και την, στο, το, το, εδώ στη μύτη που κόβω, ας πούμε, δες τι ωραία φυσικά γίνεται όλο αυτό. Πες τώρα. Το φρύδι το έχω κάνει, έτσι. Δεν θα κάθομαι να παίζω εγώ τρίχα-τρίχα να σου δείξω πώς γίνεται φρύδι. Ξέρεις, μένω περιμένεις να μάθεις πώς γίνεται φρύδι. Τρελαίνομαι τώρα εγώ με αυτό. Ξέρεις όμως τι συνειδητοποίησα. Α, θα βάλω από αυτό. Μόνη μου. Δεν θέλω να με δίνεις καμία συμβασία. Εγώ θα βαφτώ μόνη μου σήμερα. Πρόσεξε τώρα. Πού θα σε πάω. Έλα, έλα, έλα. Αγαπώ. Αγαπώ. Είναι το Soft Glam Filter Fluid Glow Booster, το έχω πάρει στην απόχρωση 020 Light Medium. Είναι ένα προϊόν που το έχω φορέσει. Και έχω κάνει ανάμιξη το foundation με αυτό και το πέρασα mix. Και πέρασα σαν primer αυτό το προϊόν από όλο μου το πρόσωπο. Δεν το έκανα σήμερα γιατί το foundation που χρησιμοποιήσα είναι luminous. Είναι έτσι και, έχει έτσι κι αλλιώς αυτό το φινίρισμα, το πιο glowy, το τελείωμα. Οπότε θα το χρησιμοποιήσω τώρα σαν highlighter στα ψηλά μου σημεία για να δώσω αυτό το όμορφο το φως. Αλλά μήπως να βάλουμε πρώτα το ρούζ. Ναι. Ναι. Κάτς. Πάους. Πήγαινε πίσω. Αυτό. Προϊοντάρα. Ιγκλότ. Τι εννοείς, είναι το υγρό της ρου στην απόχρωση 94, το πιο φυσικό χρώμα που μπορείς να βρεις, το, αυτό το ροδαλό της υγείας, το είχα δείξει την προηγούμενη φορά. Δες τώρα εδώ, γιατί τώρα θα το κάνουμε και εφαρμογή στα μαγουλάκια και θα πάθεις κοκομπλόκο όπως έπαθα κι εγώ. Λοιπόν, θα πάρω πάλι από τα καινούργια μου πινελάκια του Siglam, γιατί θέλω να στα δείξω. Το βλέπεις αυτό, έτσι είναι fluffy. Και έχει αυτή την κοφτή, αυτό το κόψιμο το λοξό. Θα βουτήξω από τη λοξή μεριά, ανάποδα το έκανα, αλλά δεν πειράζει. Και θα έρθω, πιάνοντας πάλι από αυτό το σημείο και πάνω. Γιατί κορίτσια μου, από ένα σημείο και μετά, θες να τα ανορθώσεις όλα. Δες και αυτό τώρα εδώ, πόσο φυσικό γίνεται με μένα, ένα με την επιδερμίδα. Κορίτσια, αυτά τα προϊόντα που σας δείχνω σήμερα είναι όλα ένα και ένα. Δε, τι να... Σοκ, είμαι σε σοκ. Έχω βρει, νομίζω, συγκλονιστικά προϊόντα. Είμαι πολύ χαρούμενη που δεν έχω πέσει πάνω σε φόλες σε αυτή τη φορά, γιατί έφαγα λεφτά, το βλέπεις, έτσι. Έχω φάει χρήμα. Έχω φάει χρήμα, αλλά χαίρομαι, γιατί δεν το μετανιώνω. Δεν έπεσα πάνω σε... Μάπες, είναι όλα ένα και ένα διαμαντάκια. Κοίτα τώρα εδώ. Και τώρα θα έρθω εδώ. Έχει ένα τύπου σαν τεράστιο κονσίλερ, αλλά εγώ πάντα έρχομαι και βάζω το προϊόν στο χέρι μου, γιατί δεν θέλω τα απλικατέρ και ό,τι έχει να κάνει με... να το βάζω πρώτα στο πρόσωπό μου και ξανά μετά μέσα, γιατί έχω μεταφέρει ό,τι έχει το πρόσωπο μέσα και μετά είναι εκεί και γιαλαλα, γιαλαλό. Θα πάρω πάλι αυτό με το οποίο έκανα το κόντουρ της μητούλας και θα έρθω εδώ. Το βλέπεις. Το έχω κάνει τώρα εδώ πέρα τούρμπο. Μην το βλέπεις όμως έτσι, θα το σβήσω. Δεν θα το αφήσω. Περάσω και από εδώ. Δες τώρα γιατί λάμψη μιλάμε. Αυτό το προϊόν. Εδώ θα περάσω με το σφουγγάρι μου, το blender, το beauty. Δεν είναι beauty blender, αλλά ναι. Έχει μείνει αυτό, να λέμε beauty blender, όλα τα σφουγγαράκια. Τι να κάνουμε. Έτσι έμεινε αυτό τώρα. Κοίτα πώς λάμπεις και όλο αυτό ρε παιδί μου, κορίτσια να ξέρετε, τα υγρά και τα κρεμώδη προϊόντα έχουν, δίνουν αυτό το avantage του να φαίνεται το άλλο, αυτό αποτέλεσμα φυσικό, να μην φαίνεται έξτρα στούμπομα πάνω στην επιδερμίδα σου. Είναι όλα φυσικά αυτή τη στιγμή πάνω μου και έχουμε βάλει ήδη πόσα προϊόντα. Έχω βάλει primer, έχω βάλει foundation, έχω βάλει cream bronzer, έχω βάλει υγρό ρούζ, έχω βάλει και τη λάμψη μου. Και βλέπεις ότι όλο αυτό εδώ δεν είναι πάστομα. Κοίτα πόσο υπέροχα βγαίνει, σαν να βγαίνει
από το φυσικό μου, ρε παιδί μου. Δεν την είδε στην επιδερμίδα μου πριν πώς ήταν. Δεν είμαι έτσι εγώ. Έχει λίγο εδώ γίνει μια καταστασούλα. Την περνάω πάλι. Την δουλεύω λίγο καλύτερα. Και εγώ τώρα θα σετάρω ό,τι έκανα με πουδρένια προϊόντα. Σε περίπτωση που το μακιγιάζ που κάνεις είναι βραδινό, αυτό τι δίνει στο μακιγιάζ, γιατί να βάλω και υγρό και πουδρένιο από πάνω. Σούπερ ντούπερ διάρκεια. Κλειδώνεις το προϊόν και άντε γεια. Τελείωσε. Είναι εκεί. Θα μείνει εκεί. Δεν το προτιμώ για πρωί, γιατί μου κάνει αρκετά βαρύ. Για πρωί θα πάω ή σε πουδρένιο ή σε σκέτο κρίμ. Υγρό και μετά από πάνω τα περνάω, αν βάλω μόνο κρίμι προϊόντα, υγρά προϊόντα, από πάνω τα περνάω όλα με μια έτσι πούδρα για να κλειδώσω το αποτέλεσμα συνολικά. Όταν όμως κάνεις ένα πιο βραδινό μακιγιάζ ή ένα μακιγιάζ που το θέλεις, θα πας κάπου σε ένα event που θα είναι και από το μεσημέρι και θα σε πάει ώρες, κλείδωσε τα προϊόντα μεμονωμένα, το κάθε ένα βήμα σου ξεχωριστά. Be perfect. Το Fahrenheit Bronzer στην απόχρωση baked και όσο το αγαπώ θα το αγαπήσεις. Συγκλονιστικό προϊόν, περίμενε να βρω το πινέλο που έβγαλα για αυτό το προϊόν. Αυτό. Ένα πινέλο από την MUA. Τώρα δεν βλέπω εδώ να έχει κάποιον αριθμούλι, σουλιμούλι. Αυτό εδώ είναι το, να το, το βλέπεις, κάνει μπαμ. Μ' αρέσει γιατί έχει αυτό το οειδέ σχήμα, αλλά είναι μικρό σε έκταση, σε μέγεθος και έρχεται και πιάνει ωραία τα σημεία που εγώ θέλω εδώ στο μάγουλο να βάλω τον bronzer. Είναι πιο συγκεκριμένος προς την τοποθέτηση, λόγω του ότι δεν είναι τεράστιο. Έχω παρατηρήσει, κορίτσια, ότι πλέον χρησιμοποιώ μικρά πινέλα, πιο to the point και δεν αρβάζω τα μεγάλα μου τα πινέλα, κάτι τέτοια. Τα έχω μόνο όταν θέλω να περάσω μία πούδρα από πάνω σε όλο μου το πρόσωπο, να κάνω κάτι πιο overall. Δεν ξέρω γιατί. Έχει αρχίσει και με βολεύει το μικρό το πινέλο. Θα έρθω και εδώ λίγο. Να περάσω το σχήμα του προσώπου, να το κάνω έτσι λίγο πιο έντονο, πιο αιχμηρό, πιο... Και αυτό το σβήνω σιγά σιγά προς τα κάτω. Υπέροχα. Αυτό με τις τρίχες μου. Ένα μαύρο χάλι. Τα ξυρίζω εγώ αυτά κανονικά, αλλά τώρα είμαι σε πολύ αξύριστη φάση. Άμα σε λέω, εγώ ξυρίζω τα πάντα, ξυρίζω τα πάντα. Λοιπόν, 10 στα 10, δεν θέλω να κάθομαι να σου λέω για κάθε ένα προϊόν. Ό,τι χρησιμοποιώ σήμερα είναι και ένα τεράστιο φιλί και γι' αυτό εδώ το προϊόν, το Cheek Lover από την Catrice στην απόχρωση Dahlia Blossom. Τώρα θα δεις, θα πάρω από Dior ένα μικρό πάλι κοφτό πινελάκι για να κάνουμε πάλι πιο to the point τοποθέτηση και δες. Έχει και τη λάμψη του μέσα, έχει και αυτή την ροδαλορόζ απόχρωση και γίνεται τώρα εδώ το έλα να δεις. Λάμπω, ροζίζω, είμαι ένα glossy girl. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Έχω βάλει υπερβολικό ρουζ. Δεν μας χαλάει όμως αυτό, γιατί πάντα έχουμε λύσεις. Δες εδώ τι ωραία τώρα εγώ το περνάω. Πα, αυτό από πάνω. Και το κάνω να γίνεται όλο super wow. Φυσικό. Αυτό το πινέλο είναι αυτό με το οποίο έβαλα το υγρό το bronzer. Δεν χαλάω όλη μέρα πινελάκια. Λοιπόν, για highlighter θα χρησιμοποιήσω από αυτή την παλετίτσα από την εταιρεία The Concept Beauty. Σου έχω πει αυτή την εταιρεία, είναι ελληνική εταιρεία και θα πάρω αυτό εδώ με το δαχτυλάκι μου. Έτσι, απλά. Απλά, ταπεινά, το βλέπεις κι εσύ. Είναι υπέροχο. Θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις εδώ και ένα πινελάκι που πήρα πάλι έτσι από σύν. Δεν το έβγαλα αυτό. Περίμενε.
Κοίταξε τώρα πινέλο εδώ που έχω να σου δείξω. Που, να, εδώ. Είναι πλακέ και εδώ πέρα κάνει αυτό το κόψιμο. Κοίτα τι ωραία. Συνήθως ήθιστε η χρήση αυτού του πινέλου να είναι για να κλειδώσεις με πούδρα κάτω από τα μάτια, κάτι που εγώ αποφεύγω να κάνω. Αλλά δες τι ωραία έρχεται εδώ. Πιάνει αυτά εδώ τα σημεία που θες εσύ να βάλεις το highlighter. Και to the point, αυτό που λέγαμε πριν, μικρά πινέλα που πάνε εκεί ακριβώς που πρέπει και δεν σαλερώνουν σε όλο το υπόλοιπο πρόσωπο. Εκεί καταλήγω εγώ, κορίτσια μου. Καταλήγω ακριβώς εκεί. Αν και σου μιλάω ειλικρινά, προτιμώ την τοποθέτηση με το χέρι. Splash, splash, splash. Α, και εσύ λάμπεις, μπάμπι μου. Υπέροχα. Μέχρι στιγμής πάμε καταπληκτικά. Και τώρα θα σου δείξω το προϊόν το οποίο από όλα όσα σου δείχνω σήμερα αγάπησα περισσότερο και έχω καραλιώσει. Είναι αυτή η πούδρα από την Catrice, Soft Glam Filter Powder. Δεν ξέρω αν έχει αποχρώσεις, 010 Beautiful You, δεν ξέρω αν έχει κάποια άλλη απόχρωση. Θέλω να καταλάβεις γιατί την αγαπώ, έχει ήδη διαλυθεί. Είναι από την υπερχρήση τώρα όλο αυτό, έτσι. Πρώτη φορά στη ζωή μου παίρνω πούδρα, βουτάω αυτό εδώ πέρα το τεράστιο πινέλο από μεσάουντα και έρχομαι και το περνάω πάνω απ' όλα, έτσι ώστε και πιο smooth να γίνει το αποτέλεσμα από όλα όσα έχω κάνει. Και είναι αυτό που σου έλεγα πριν, εάν δεν κλειδώσεις ένα-ένα τα βήματα που έκανες με τα υγρά προϊόντα, δηλαδή χώρια bronzer, χώρια ρούζ και τα λοιπά, το ρουζάκι το κλειδώσαμε, ένα το κλειδώσαμε, θα μου περάσεις από πάνω με αυτόν εδώ τον τρόπο μία πούδρα, κατά προτίμηση να έχει αυτή εδώ, ας πούμε τώρα, δες την, θέλω να το δεις, έχει μέσα μία λάμψη συγκλονιστική. Έλα, κάνε focus, να το. Κοριτσιά, δεν και οι τιμές του είναι, αυτή έχει 6 ευρώ, την έχω διαλύσει. Μόλις την έχω υπερδιαλύσει. Μπορεί να είναι το μόνο της ελάττωμα, είναι εξαιρετικό κότατα ευαίσθητη. Τη φτιάξω εγώ με καθαρό ενόπνευμα. Και αφού τελειώσαμε τη βάση του προσώπου μας, έλα κοντά για να σου κάνω ένα μάτσα λάτε μακιγιάς. Λοιπόν φίλοι, είναι ερωτεύσιμο το μακιγιάς που θα κάνουμε σήμερα και αν και... ναι, ξέρω, σου είχα πει ότι σήμερα θα σε κάνω το μακιγιάζ που είχα κάνει στο haul το τελευταίο με την Noctural, την καινούρια της MUA. Πέραν το ότι, η παλέτα κυκλοφόρησε και υπάρχουν πλέον αρκετά tutorials, δεν θα σου το αφήσω έτσι εκείνο το tutorial. Θα στο γυρίσω σε TikTok και θα στο ανεβάσω και στο Instagram. Αν και δεν ξέρω αν μπορέσω να το ανεβάσω στο Instagram, διότι σίγουρα θα το βγάλω λίγο μεγαλύτερο από το χρονικό διάστημα που σου επιτρέπει το Instagram να κάνεις reel. Το TikTok επιτρέπει και 10 λεπτό, οπότε θα δούμε. Δεν ξέρω, αναλόγως πόσο θα βγει. Αλλά σήμερα, επειδή έχω τρελαθεί με αυτό το μακιγιάζ και το trend το ονομάζει matcha latte, καλά αυτά ξέρεις είναι marketing θέμα τώρα, matcha latte και δεν ξέρω εγώ τι, θα σε πάω εδώ, στην παλέτα της Catrice, την The Cozy Earth, που εάν μία παλέτα έχει μέσα όλες τις αποχρώσεις για αυτό το μακιγιάζ, είναι αυτή για μένα, ξεκάθαρα. Πρόσεξε με τώρα. Θα ξεκινήσω με ένα φλάφι πινελάκι, ποιο όμως δεν ξέρω, να ξεκινάω και παίρνω ένα φλάφι πινέλο για την κόγχη και με αυτήν εδώ την πολύ πάλι έτσι ουδέτερο καφέ ανοιχτό χρώμα που θα βουτήξω μέσα και εγώ στο χολ, στο είχα πει, κάτσε να κοιτάω και τον καθρέφτη λίγο. Κοριτσιά μου, φοβερή αναβάθμιση στην ποιότητα των σκιών της η Catrice με αυτήν εδώ την παλέτα. Δεν το συζητάω. Οι αποχρώσεις απλώνονται, μπλεντάρονται συγκλονιστικά. Η απόδοση την βλέπεις είναι φοβερή. Αγάπησα, λάτρεψα, μπράβο στην Catrice για αυτήν εδώ την παλέτα της. Λοιπόν, αυτό που μου αρέσει να κάνω σε αυτό εδώ το βήμα είναι, εκτός του ότι το τραβάω και το ενώνω με τον bronzer εδώ, το φέρνω και το ενώνω και εδώ. Έτσι δημιουργώ αυτήν εδώ την αίσθηση που κάνει να φαίνεται το μάτι πιο μεγάλο, πιο ανορθωμένο, το βλέμμα, όλα αυτά. Και εδώ πέρα έτσι, με κυκλικές κινησούλες, επιμένω,
και δες τι ωραίο. Αυτό μόνο να κάνεις, να βάλεις μία λάμψη εδώ και ένα μολυβάκι για να τονίσεις λίγο το βλέμμα και άντε για πρωί έφυγες. Το λέω γιατί εγώ αυτό κάνω. Λοιπόν, θα πάω τώρα σε αυτήν εδώ την απόχρωση, την πιο καφεσκούρη, κεραμίδο καφέ. Και με ένα τέτοιο πινελάκι πλακέ το βλέπεις. Αυτό είναι από Blurry το... κάποιο, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι... Α, το 20. Εννοείται πάντα την ποσότητα που έχεις βάλει. Τι να ξέτεινα. Γιατί αυτό που βλέπεις τώρα να αιωρείται εδώ στον αέρα, σκονίτσα, είναι η ποσότητα που θα σου έκανε το fallout. Δεν χρειάζεται. Αυτή η ποσότητα είναι που θα δώσει απόδοση στο μάτι. Και έρχομαι εδώ και τονίζω εξωτερική γωνία. Δεν με ενδιαφέρει να κάνω αυτό το sharp σήμερα. Δεν θα το πάω έτσι. Και το περνάω και εσωτερική γωνία. Εξωτερική και εσωτερική. Και με το πινέλο μου το αρχικό θα έρθω να το μπλεντάρω και ελαφρώς να το ενώσω από πάνω. Τα βλέπεις? Πιστεύω πως ναι. Γιατί εγώ κοιτάω στον καθρέφτη, αλλά εσύ με βλέπεις αυτή τη στιγμή. Φαντάζομαι, δεν έβλεπα τίποτα στο monitor για να δω αν με βλέπεις ή όχι. Τώρα αν δεν με έβλεπες, I'm sorry λίγο κιόλας. Λοιπόν, εγώ στα κρυφά και χωρίς να με βλέπεις εσύ, έκανα και αυτό εδώ το μάτι. Και τώρα θα πάρω με ένα πινελάκι πλακέ για τοποθέτηση σκιάς, αυτό εδώ το χακί, το καφέ, το πράσινο το χακί, χακοπράσινο. Και θα το περάσω στο κέντρο του ματιού. Εδώ. Από τα πιο ωραία μακιγιάζ για φθινόπωρο, τρελαίνομαι, αγαπώ. Το κάνω όχι συχνά, όχι συνέχεια. Ακόμα και πρωί, αλλά με πολύ πιο γρήγορα βήματα, πιο έτσι βιαστικά και πιο έτσι, καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να κάθομαι να παίζω το πρωί με όλο αυτό το τέτοιο. Αλλά σε πιο μπαμ-μπαμ και πιο έτσι... ψάχνω να βρω μια λέξη πρόχειρα, να πω. Πρόχειρα. Η λέξη που ψάχνω τόση ώρα να σου πω είναι η λέξη πρόχειρα. Και μετά λέω στα παιδάκια μου να εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους όταν γράφουν έκθεση. Και εγώ παλεύω τόση ώρα να σου πω τη λέξη πρόχειρα. Ναι. Μπας περιπτώσει. Και τώρα θα πάρω και θέλω λίγο να φέρω αυτό το σκούρο, τώρα που έβαλα και το πράσινο και έχω οριοθετήσει λίγο το μάτι, θέλω να το ανοίξω το μάτι μου εμένα που είναι hooded και θα έρθω αυτό το καφέ το σκούρο να το φέρω εδώ. Βλέπεις πως ανοίγει και μεγαλώνει το μάτι και επίσης αυτή την σκούρη, αυτή την καφέ την απόχρωση θα την περάσω και στο κάτω μου το βλέφαρο. Όπως βλέπεις το έκανα πιο δραματικό από κάτω σήμερα το μάτι, έτσι αυτή τη διάθεση έχω να το κάνω πιο dark, πιο έτσι, πιο βραδινό, πιο δεν ξέρω εγώ, πιο έντονο και με ένα μικρό έτσι fluffy, το μπλεντάρω όλο αυτό και θα πάρω πάλι την αρχική μου σκιά που πέρασα και στην κόγχη με αυτό το μικρό το φλάφι, το πινελάκι, για να μπλεντάρω εδώ στις άκρες για να γίνει πιο smooth το αποτέλεσμα. Λοιπόν, αυτή την απόχρωση που είναι ένα χακί με πολύ ωραίο σίμερ μέσα, με δάχτυλο, θα έρθω και θα την περάσω. Νομίζω ότι έχω βάλει στο χείλος του μπουντουάρ την παλέτα και ήμουν έτοιμη να την αποχαιρετήσω, αλλά όλα καλά. Κοίτα τώρα.
Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι. Σβήνω λίγο τα τελειώματα. Και εδώ θα βάλουμε και λίγο χρυσό. Παίρνω ένα έτσι πολύ λεπτό πινέλο. Έχει ένα πιο έντονο χρυσό και ένα πιο ανοιχτό χρυσό. Πάω στο πιο ανοιχτό. Βουτάω, τεινάζω και έρχομαι εδώ. Πω, παιδιά, το αγαπώ αυτό το μακιγιάζ. Το αγαπώ. Λοιπόν, ένα άλλο υπεραγαπημένο προϊόν από εκείνο και το haul είναι από τα καινούργια τα eyeliner της MUA, το καφέ, το Russet, λοιπόν. Κάτσε τώρα να δεις. Έχει αυτό εδώ το πινελάκι. Εμένα με βολεύουν όλα, δεν έχω θέμα με το eyeliner. Θα είναι έτσι, θα είναι αλλιώς, θα είναι... Με όλα, στυλό θέλεις, πενάκι θέλεις, βουρτσάκι θέλεις, ό,τι θέλεις. Δεν με πειράζει, δεν με ενοχλεί. Έρχομαι, δεν θέλω να κάνω κάτι πάρα πολύ έντονο. Όπως έχω ξαναπεί εγώ που έχω hoodie tie και αυτό εδώ πέρα πέφτει, το προσπερνάω και έρχομαι, τραβάω μία γραμμή εδώ και κοιτώντας ευθεία στον καθρέφτη, ούτε έτσι, ούτε έτσι, ούτε τραβάω ούτε τίποτα, είμαι ήρεμη, χαλαρή και κοιτάω straight. Ξεκινάω και φέρνω μέχρι από εδώ, εδώ που ξεκινάει η κόρη του ματιού μου και τώρα θα σηκώσω να καλύψω τα υπέροχα κενά που έχω δημιουργήσει. Αυτό είναι. Τίποτα. Και ρίζα, θα το φέρω μέχρι εδώ. Κάνουμε και μια μυτίτσα εδώ. Υπέροχα. Δεν θέλω κάτι άλλο. Και το καινούργιο μολυβάκι που πήρα από την Catrice είναι και αυτή όλο καινούργια κυκλοφορία. Είναι ένα κόχο κάτζαλ μολύβι στην απόχρωση 100 Burgundy Babe. Με ψιλοπογοήτευσε γιατί σου είχα πει το περίμενα πιο έντονο, γιατί όταν διαβάζω βουργουνδί εγώ φαντάζομαι κάτι... Δες τώρα, θα το βάλω από κάτω. Είναι πιο ανοιχτό παλ βουργουνδί. Ναι μεν, είναι πιο κοκκινό πό, όπως είναι έτσι το βουργουνδί, έχει ένα καφεκόκκινο τόνο. Αλλά είναι πολύ απαλό σε απόδοση. Είναι κακό, δηλαδή, okay, απλά σε σχέση με το τι περίμενα και το τι ήρθε, δεν ήτανε, δεν είχαμε match. Μια χαρά όμως, είναι ένα ωραίο καφεκόκκινο μολύβι, απαλό, για πιο πρωινά look. Δηλαδή, άνετα το βάζω εγώ το πρωί αυτό το μολύβι, πολύ άνετα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη μάσκαρα που πήρα από την Catrice, την Pure Volume, θα τη χρησιμοποιήσουμε μαζί τώρα πρώτη φορά. Έχω αρκετά μάσκαρα ανοιχτές και θέλω να τις τελειώσω για να αρχίσουν να κολλάνε και να πετάω τζάμπα προϊόντα. Γι' αυτό δεν την είχα ανοίξει. Τώρα όμως την ανοίγω για να τη δεις εσύ. Για κανέναν άλλο λόγο. Πρέπει όμως να κάνω ένα φθινοπορεινό project pan. Ωραία φαίνεται η μάσκαρα. Αν και μου τη κολλάει λίγο, είναι αίσθησή μου. Πάμε λίγο από εδώ. Δεν μου τη κολλάει η μάσκαρα, δεν ξέβαψα καλά εγώ την προηγούμενη μάσκαρα, γιατί ήμουν βαμμένη το πρωί, τώρα είναι απόγευμα και Σάββατο απόγευμα, έτσι, μία μέρα πριν. Όχι, δεν φταίει η μάσκαρα, λοιπόν, το θέμα της μάσκαρας πάει όλο λάθος. Νιώθω ότι από κάτω δεν έχει φύγει το υλικό. Κορίτσια, συγγνώμη, αλλά αυτή τη στιγμή μόνο μάσκαρα δεν θα σου δείξω. Δεν είναι καθόλου αντικειμενικό αυτό που βλέπεις. Το αισθάνομαι ότι από κάτω δεν έχει φύγει το προϊόν. Κολλάει. Ξεβάφτηκα πολύ βιαστικά. Δεν ξέρω τι έκανα. Το αισθάνομαι αυτό το πράγμα, βέβαια. Αλλά anyway. Σίγουρα δεν φταίει η μάσκαρα. Και θα σου το αποδείξω σε ένα άλλο tutorial.
Γιατί το νιώθω ότι οι δικές μου βλεφαρίδες κολλάνε από προϊόν που υπάρχει ήδη επάνω τους. Τζάμπα την ανοίξαμε τη μάσκαρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα σκουπίσω χυλάκι. Θα ταμπονάρω δηλαδή. Αν και δεν έχει μείνει τίποτα, σε ξαναλέω, σε γλίτσα πάνω στα χείλη μου από το olive oil της Κατρίς. Και θα κάνουμε χυλάκι πετροκέρασο και μάγουλο βερίκοκο. Είχα αγοράσει, είναι μέσα στην σκόνη τώρα από τα πουδρένια που πέφτανε, τα καινούργια, τα Velvet Matte Liquid Lipstick από MUA, και είχα πάρει την απόχρωση Agenda που δεν μου ταιριάζει σήμερα να τη φορέσουμε, και την απόχρωση Heartfelt που εννοείται μου ταιριάζει σήμερα να τη φορέσουμε, και θα χρησιμοποιήσω για περίγραμμα δύο λατρεμένα μολύβια από την Catrice, το Obsession και το Sincere. Και κοίτα τι θα κάνουμε, κοίτα τι ωραία χείλη θα δημιουργήσουμε σήμερα. Θα έρθω και θα περάσω το σκούρο το Obsession εδώ, κάνοντας ένα τακ 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 τακ. Ουσιαστικά κάνουμε κόντρο στα χείλη με αυτή την τεχνική. Και με το Sincere θα συνεχίσω το περίγραμμα στο κέντρο. Θα πάρω τώρα ένα έτσι πινελάκι για χείλη, τσουκ, και θα σβήσω και θα τα δείξω τα Obsession προς τα μέσα. Πάμε στο Heartfelt, λατρεμένο συνδυασμό στο ρόλο αυτό που σου δείχνω. Δεν θέλω πάρα πολύ ποσότητα, πάντα το κάνα και έρχομαι εδώ, κέντρο. Είναι αυτή η σειρά της MUA, τα, πώς τα είπαμε, Velvet Matte, υπεροχότατη. Αυτή ήταν λοιπόν και η δική μου εκδοχή για το Matcha Latte Μακιγιάζ. Περιμένω να μου πεις από κάτω τις εντυπώσεις σου, αν σου φάνηκε εύκολο, αν σου φάνηκε δύσκολο, εάν θα το δοκιμάσεις. Αλλά θέλω σήμερα, στο σημερινό βίντεο, να ανταλλάξουμε απόψεις και για ένα άλλο θέμα, κορίτσια μου. Θέλω λίγο να μου προτείνετε και να μου πείτε και εσείς ιδέες που θα σας ενδιέφεραν ως προς την θεματολογία αυτού του καναλιού. Τι περιμένεις περισσότερο να δεις εσύ από αυτό εδώ το κανάλι, τι σου αρέσει περισσότερο να βλέπεις, σε ενδιαφέρουν tutorial, σε ενδιαφέρουν τα reviews προϊόντων, σε ενδιαφέρουν το skin care κομμάτι περισσότερο, προτιμάς τα βλογκάκια, πες μου λίγο εσύ ή κάτι που εγώ ακόμα δεν έχω κάνει, αν θα ήθελες να το δεις από εμένα, έλα λίγο. Να πάρω κι εγώ ένα vibe από σένα, να ξέρω και να κινηθώ και να κάνω μία μίξη αυτών που εσύ περιμένεις και σου αρέσει να βλέπεις με αυτά που μου αρέσει εμένα σαν περιεχόμενο να δημιουργώ. Τώρα νομίζω ότι όλο αυτό που σου περιγράφω είναι σαν εκείνη και την περιγραφή με το προφιτερόλ από την ταινία τη γνωστή που δεν θέλω να το φάω στο τέλος, θέλω να το δω. Ναι, καταλαβαίνεις. Αυτό. Εσύ όμως, έλα κάτω στα σχόλια και πες μου τι βίντεο περιμένεις, θέλεις από αυτό εδώ το κανάλι της καρδιάς σου. Και το κανάλι της καρδιάς σου, εγώ δηλαδή, θέλω να είσαι καλά, θέλω να λάμπεις από μέσα προς τα έξω. Και αν καμιά φορά στη ζωή δεν το καταφέρεις να το κάνεις αυτό, σου έχω δείξει σήμερα εγώ προϊοντάρες με τις οποίες θα το πετύχεις, έστω και επιφανειακά βρε παιδί μου, αλλά να σου πω και κάτι. Εάν απλά λάμπεις από μέσα προς τα έξω επειδή χρησιμοποιείς ένα προϊόν που σε κάνει να φαίνεσαι έτσι, τελικά μήπως τρώγοντας έρχεται η όρεξη, μήπως αυτή η χαμένη μας διάθεση, αν την έχεις χαμένη, αν δεν την έχεις χαμένη, μπράβο σου, είσαι σαν και εμένα.
Τριαλαλή, τριαλαλό. Αν είσαι σαν και εμένα τριαλαλή, τριαλαλό, πάρα πολύ χαίρομαι, γιατί η ζωή όπως και να σου πηγαίνει, είσαι χαρούμενη θα είσαι. Και αυτό πραγματικά θέλει πάρα πολύ δουλειά. Καμιά φορά βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος χαμογελάει παραπάνω από το συνηθισμένο, να πω, ή ίσως κόντρα στα πράγματα που ζει και βιώνει, και λες τι φάση ρε φίλε, ανέσυτος δεν αισθάνεται, ή τι γίνεται με αυτό το τυπάκι. Με αυτό το τυπάκι θα σου πω, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμένα, τρελή δουλειά για να καταφέρεις να γελάς ακόμα μέσα και από τις πιο δύσκολες και μαύρες σου μέρες. Θέλει δουλίτσα. Εάν λοιπόν εσύ δεν το έχεις καταφέρει αυτό, φτιάξ' το και μετά θα έρθει σιγά σιγά μόνο του. Πάρα πολλές μέρες που δεν μου βγαίνει από το φυσικό μου να είμαι χαρούμενη, το δημιουργώ. Το κάνω έστω στην αρχή λίγο πλαστό και μετά έρχεται φυσικό. Τι λες. Με αυτό εδώ το tip ψυχικής υγείας θα σε αφήσω σήμερα και σε περιμένω την επόμενη Κυριακή σε μια καινούργια βιντεάρα. Μέχρι τότε, πολλά φιλιά!